Βρέθηκε επιτέλους η χρυσή τομή για τις 1.500 προσλήψεις στο νομό Καβάλας με το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να προσλάβουν προσωπικό και συγκεκριμένα ανέργους προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και δράσεις κοινοφελούς χαρακτήρα συμπρατών των φορέων ανάμεσά τους και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Από τις αρχές του 2012 έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ από τους δικαιούχους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 248 αιτήματα για την κάλυψη 45.000 περίπου θέσεων εργασίας κοινοφελούς χαρακτήρα που αφορούν κυρίως ανάγκες των Δήμων. Οι προσλήψεις αυτές, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του νόμου 2190/1994 για την προεκλογική περίοδο, καθώς διενεργούνται από φορείς που δεν εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφορούν την υλοποίηση προγράμματος που χρηματοδοτείται ή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΑΣΕΠ και την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, καθώς και τυχόν ενστάσεις που θα επιβληθούν. Στο πλαίσιο τώρα αυτό, άμεσα περίπου 1.500 άτομα θα εργαστούν και στους 4 Δήμους της Καβάλας, ενώ σύντομα και το Εργατικό Κέντρο Καβάλας θα μπορέσει να προχωρήσει τις προσλήψεις του. Έτοιμα ξεκινάνε οι διαδικασίες πρόσληψης. Θα αρχίσουμε από 1η Ιουνίου να γίνουν πρώτες προσλήψεις σε όλους τους Δήμους και στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Και πιστεύω ότι αυτό θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε σχετικά με τις δράσεις που είχε ο Σύλλογος όσον αφορά την καθαριότητα, τις ακτές και όλες τις δράσεις, τις αναδασώσεις και όλα αυτά που έχουμε στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Το πρόβλημα ωστόσο που παρουσιάστηκε στην προεκλογική περίοδο το θεωρείτε λογικό? Όχι, εμείς είχαμε πει ότι δεν υπαγόμαστε στο 2190, διότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ξέρετε, δεν έχουν σχέση ούτε με τους Δήμους, ούτε με τίποτα, επιτελούν έργο και μάλιστα αφιλοκερδός. Και έπρεπε να είχαμε απεμπλακεί. Τώρα, ποιος νους, δεν ξέρω, σκέφτηκε και δεν μας έχει απεμπλέξει από όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι όλα καλά. Τέλος πάντων, θα γίνει ένα έργο που πιστεύω ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να το υποστηρίξουμε σε συνεργασία με τους δημάρχους και με την Περιφερειακή Ενότητα για να πραγματικά και οι εργαζόμενοι να είναι ωφελούμενοι του προγράμματος, αλλά να ωφεληθεί και η τοπική κοινωνία. Από χθες που έγινε γνωστό, υπάρχει προσέλευση? Ήρθαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι που είχαμε σε κρεμότητα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε αυτοί που είναι σε κατάσταση αναμονής να έρθουν επάνω για να γίνουν διαδικασίες, να προσληφθούν και οι υπόλοιποι, οι 515 που είναι οι ωφελούμενοι σύμφωνα με την ΚΟΧ που έχει ο Σύλλογός μας για την κοινοφελή εργασία.